φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Είμαστε στο γήπεδο της Προοδευτικής, όπου η Προοδευτική κέρδισε με ένα 0 τη Μύκονο. Μαζί μας έχουμε τον ποδοσφαιριστή της Προοδευτικής, Χρήστο Στεφανή. Χρήστο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ. Ένα 0 τη Μύκονο, πώς ήταν το παιχνίδι, Χρήστο? Ήταν ένα παιχνίδι, θα πω, όχι με πολλές ευκαιρίες. Με τη Μύκονο, εμείς είχαμε πολλές κλασικές ευκαιρίες. Πρέπει να καθαρίσουμε το μάτς από το πρώτο ημίχρονο. Δόξα τω Θεώ, κερδίσαμε ένα πέναλτι που ήταν καθαρό πέναλτι, χέρι του αμυντικού, και έτσι πήγαμε τους 3 βαθμούς. Στα τρία παιχνίδια που έχουν γίνει μετά την επανάληψη του πρωταθλήματος, έχετε 2 νίκες στην έδρα σας και μία ισοπαλία στο Μοσχάτο. Σωστά. Είστε ευχαριστημένοι? Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Αν και στο Μοσχάτο θα μπορούσαμε να φύγουμε με τους 3 βαθμούς. Εντάξει, μπάλα είναι. Είδαμε ισοπαλία. Ακολουθεί τώρα το παιχνίδι με το Παναξιακό, έτσι? Σωστά. Ποιος θα είναι ο στόχος της Προοδευτικής? Κάτω το κεφάλι. Από αύριο προπόνηση και κοιτάμε το παιχνίδι της Κυριακής να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Και το μήνυμά σου στους φιλάθλους της Προοδευτικής? Ευχαριστούμε πολύ τον κόσμο, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα είχαμε κάνει τίποτα. Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.